Καλώς το μεσημέρι. Σήμερα είναι μια επέτειος. Επέτειος μιας λαμπρής σελίδας της ελληνικής ιστορίας. Είναι η επέτειος του Βέλους. Και είναι μια, θα έλεγα, ιδιαίτερη επέτειος, γιατί είναι η πρώτη χωρίς τον βασικό πρωταγωνιστή, τον Νίκο Παπά. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του On Alert όμως ένα μέλος του πληρώματος του Βέλους, το σημειοφόρο Κωστή Κορτζή. Καλώς ήρθατε, κύριε Κορτζή. Σημειοφόρος τότε, έτσι, το είπα σωστά. Θα ήθελα, θα τα έχετε πει πολλές φορές, επειδή η ιστορία του Βέλους, εμείς τουλάχιστον εδώ στον Αλέπ, τη θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική και επειδή είναι μια ιστορία που μεταφέρεται πια από γενιά σε γενιά, αλλά ο χρόνος είναι αμήλικτος, θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο πίσω και να μας εξηγήσετε πρώτα απ' όλα πώς αυτό το κύμα του ναυτικού που έφτασε μέχρι την ιστορία του Βέλους, πώς εξελίχθηκε και πώς θέργεψε. Ήταν μια ξαφνική απόφαση, ήταν ένα σχέδιο το οποίο εξελισσόταν? Κύριε Καρβουνόπουλε, θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσω λίγο από τους επιθετικούς προσδιορισμούς που βάζουμε σε κάποιες ενέργειες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Είπατε μια λαμπρή σελίδα της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Εγώ δεν βιαζόμουν να βάλω ούτε θετικούς ούτε αρνητικούς και θα ήθελα να καταγράφονται απλώς με απόλυτη αντικειμενικότητα τα γεγονότα, ούτως ώστε οι επόμενες γενιές και ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης της χώρας, να μπορούν να εκτιμήσουν αντικειμενικά την ιστορία και τις επιπτώσεις που είχε η κάθε κίνηση. Βεβαίως, αισθανόμαστε, λέω, περήφανοι, ικανοποιημένοι που συμμετείχαμε σε μια κίνηση τέτοια, ακολουθήσαμε τον κυβερνήτη μας, η οποία σημάδεψε, αν θέλετε, ξέπλυνε την τροπή που αισθάνονται οι στρατιωτικοί, ενοχοποιημένοι δικαίως και αδίκως για τη δικτατορία του 67 στην Ελλάδα. Το πολεμικό ναυτικό, πολλοί αναρωτιούνται ή δεν αναρωτιούνται, γιατί στην Ελλάδα όλοι ξέρουμε, κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια, ας πούμε, και οι μισοί λένε ότι αντέδρασε γιατί ήταν βασιλικό, η άλλη μισή αντέδρασε γιατί ήταν δημοκρατικό, κάποιοι δε πιο έξυπνοι κατέχουν άλλη αλήθεια, το ναυτικό αντέδρασε γιατί δεν το συμπεριέλαβαν ενεργά στο πραξικόπημα. Μάλιστα. Δεν ισχύουν τίποτα από αυτά, γιατί όταν ανεβαίνεις πάνω σε ένα καράβι, η προσωπική σου ιδεολογία δεν παίζει ρόλο στη συμβίωση και στους κανόνες που ισχύουν πάνω στο καράβι, ούτως ώστε η κοινωνία, η πλωτή, να ταξιδεύει ασφαλώς και να επιτυχάνει το σκοπό της. Ήθελα να σας ρωτήσω παρακάτω για αυτό, ότι πάνω στο Βέλος ήταν και δεξιοί και αριστεροί και βασιλικοί. Θα επανέλθουμε. Ναι. Θα επανέλθουμε σε αυτό και θα το εξηγήσουμε λίγο πιο βαθιά. Εμείς ακολουθήσαμε τον κυβερνήτη μας, γιατί ο κυβερνήτης ήταν ένας από τους προτεργάτες του κινήματος του ναυτικού. Εμείς δεν το ξέραμε, γιατί η όλη μοίηση των στελεχών είχε περιοριστεί στους βαθμούς που ήταν κυβερνήτες πλοίων, πρώτη μηχανική, διευθυντές σε υπηρεσίες κρίσιμες κτλ. Οι μικρότεροι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί δεν ήταν όλοι ενημερωμένοι, δεν μοιημένοι στο κίνημα. Αλλά το ναυτικό έχει κοινή νοοτροπία, έχει κοινό πολιτισμό. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να ξαναεξηγήσω για πολλωστή φορά την έννοια πολιτισμό πώς τη χρησιμοποιώ, γιατί για τους περισσότερους είναι η κουλτούρα, είναι η ζωγραφική, το θέατρο, οι καλές τέχνες, όλοι αυτοί οι κώδικες που μεταφέρονται σε μια κοινωνία. Αλλά επίσης ο Κοραής την έννοια πολιτισμός την απέδωσε ως την έννοια που έχει το civilization, δηλαδή πώς παίρνουμε τους φιλάνθρωπους και τους κάνουμε πολίτες συνειδητοποιημένους. Άτομα τα οποία μετατρέπονται, δηλαδή παίρνουμε ένα σύνολο κανόνων, παραδόσεων, αρχών, νόμων, αξιών, τα οποία πρέπει να ακολουθούν όλοι για να υπάρχει μια οργανωμένη κοινωνία συνειδητοποιημένων πολιτών. Με αυτή την έννοια, όταν λέω για πολιτισμό, θα μιλάω για πολιτισμό. Ο πολιτισμός επομένως του ναυτικού ήταν τελείως διαφορετικός από τον πολιτισμό που βιώνουμε και σήμερα στη στεριά. Δηλαδή εκεί δεν παίζει ρόλο αν είσαι δεξιός ή αριστερός, να κάνεις τη βάρδια σου. Πρέπει να φας το φαΐ σου, είτε δεξιός είσαι είτε αριστερός είσαι. Πρέπει να τηρήσεις δηλαδή όλες τις υποχρεώσεις σου και παράλληλα να ασκήσεις και όλα τα δικαιώματα, να τα απολαύσεις όλα τα δικαιώματα. Ο πλούτος του καραβιού, τρόφιμα, νερό κτλ. Είναι περιορισμένος. Και μοιρασμένος.
πεπερασμένος και δεν μπορεί να τον έμονται λίγοι. Όλοι πεινάνε, όλοι διψάνε, άρα στην κοινωνία αυτή ο πλούτος της διανέμεται ισομερός σε όλους, από τον πρώτο στην ιεραρχία μέχρι τον τελευταίο. Αυτός ο πολιτισμός επομένως που μας πείθει, που μας πειθαναγκάζει, λόγω του ότι είναι το πλοίο, να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και να εκτελούμε τις υποχρεώσεις μας, μας πειθαναγκάζει να τις εκτελούμε. Γι' αυτό λέμε εμείς «επιθώς αναφέρω» και δεν λέμε «λαμβάνω τη μην αναφέρω». Είναι τελείως διαφορετικός, σαν νοοτροπία, που δεν μπορούσε τον ναυτικό, τα στελέχη του ναυτικού να την αποδεχθούν εν τη γενέση της δικτατορίας. Μια δικτατορία, ένα πραξικόπημα, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ανατρέψει την ιεραρχία. Οι συνταγματάρχες χαιρετιούνται από τους στρατηγούς, υποβάλλουν τα σέβη τους οι ανώτεροι στους κατώτερους, που είναι των πραγμάτων, και ακόμα και οι θεσμικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για να προστατεύουν το Σύνταγμα, προσκυνούν τους πραξικοπηματίες που έχουν καταλύσει το Σύνταγμα. Άρα από την, από την αρχή υπήρχε αυτή ένα κλίμα αντίδρασης. Ναι, αυτή ήταν η βασική αιτία που ποτέ δεν μπορούσε να ομογενοποιηθεί το ναυτικό με το πραξικόπημα. Το πραξικόπημα, η δικτατορία στην Ελλάδα επιβλήθηκε και για γεωστρατηγικούς λόγους, τους οποίους η κοινωνία αγνοεί ο συνήθως. Δεν είναι ενημερωμένη για τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, πώς μοιράσαν τον κόσμο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πώς ο ένας προσπαθούσε να φάει από τον άλλο την πίτα μετά στον ψυχρό πόλεμο. Αυτά είναι ψηλά γράμματα για την κοινωνία, γιατί δεν ενημερώνεται σωστά. Αυτό που η κοινωνία βλέπει είναι μια πολιτική αστάθεια, ένας διχασμός τεράστιος ακόμα από τα πόνερα του εμφυλίου πολέμου, πολιτικούς που δεν αναλαμβάναν τις ευθύνες τους, παρόλο να τους ψήφιζε ο κόσμος για να κυβερνήσουν, δεν θέλαν να κυβερνήσουν ή δημιουργούσαν κολλήματα. Και τις πρώτες μέρες του πραξικοπήματος είτε έγινε παθητική η αποδοχή της κατάστασης της Χούντας, είτε δεν μπορούσαν να αντιδράσουν, γιατί βεβαίως αυτοί οι οποίοι ήταν ιδεολογικά ταγμένοι να είναι στο άλλο στρατόπεδο και το άλλο, μαζεύτηκαν από την Χούντα, συνελήφθησαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, δολοφονήθηκαν τον πρώτο καιρό με έντονες ενέργειες της Χούντας, αλλά δήθεν για να καλύψουμε ένα κομμουνιστικό κίνδυνο, μην έρθουν οι κομμουνιστές και χαλάσει η μοιρασιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Νικητές και ηττημένοι λοιπόν ήταν το αποτέλεσμα, οι οποίοι από τους νικητές και ένα πολύ μεγάλο μέρος και από τους ηττημένους, ας πούμε, που δεν πειράχτηκε, δέχτηκαν είτε παθητικά είτε ενεργητικά τη δικτατορία στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια. Είπατε και στην ομιλία σας στο Βέλος ότι η επιβολή να ακολούθησε μια αρχική αποδοχή. Ναι, την αποδοχή αυτή, γιατί σε κάποια επαιτειακή ομιλία είναι συνοπτικά περιγράφεται ναι, η κατάσταση. Το εξηγήσατε όμως. Όταν λέμε την αποδοχή, εννοούμε κάποιοι την αποδέχτηκαν ασμένως και δεν ήταν λίγοι αυτοί. Άλλοι παθητικά την ανέχθηκαν και άλλοι παθητικά αδιαφόρησαν. Η πλειονότητα, αν συγκεντρωθούν όλοι αυτοί, είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Λοιπόν, αλλά σιγά σιγά φάνηκαν τα πρώτα. Αυτή η ανατροπή της ιεραρχίας, τι να σας πω, η διατήρηση της εξουσίας, η διαχείριση της εξουσίας, η νομή της εξουσίας, μοιράστηκε σε κάποιους επιτρόπους δικτατορίσκους δεξιά και αριστερά, σε θεσμικές λειτουργίες, στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, σε εφημερίδες, λογοκρισίες, αυτά και τα άλλα. Και αυτοί στην ουσία κυβερνούσαν τη χώρα. Αυτή είναι μια βασική πληγή, γιατί κάποιος θα σπεύσει, είμαστε μονίμως αντιρρησίες εμείς οι Έλληνες, να πει και τι γίνεται σήμερα. Αυτή είναι μια βασική πληγή η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με ίδιες ποιότητες ανθρώπους. Απλά, όπως είπα στην ομιλία μου, φορούν δημοκρατικής υφής και πλέξης σακάκια, χρώματος κατά περίσταση. Και πρέπει αυτό κάποτε να σταματήσει. Πρέπει να αποκατασταθεί η κοινωνική ιεραρχία ανάλογα με τις υποχρεώσεις, ανάλογα με την δουλειά που έχει ο καθένας να κάνει και ανάλογα με τις ευθύνες που έχει να κάνει ο καθένας. Άρα τότε, αν τα θυμάμαι καλά, από το 69 έχει αρχίσει να... Από το 68, 68. Ήταν ο βασικός πυρήνας, ναι, των τεσσάρων συμμαθητών από τη σχολή δοκίμων της τάξης του 48. Προσθέθηκε ο πλωτάρχης Γιάννης Σταθόπουλος
στην αρχική τετράδα γίναν πέντε, ο οποίος κατάφερε από το Γραφείο Μεταθέσεων να αρχίσει να οργανώνει έτσι το σύστημα, ώστε να συμπέσουν οι μοιημένοι, σιγά σιγά που αυξάνονταν οι μοιημένοι, σε θέσεις τέτοιες κυβερνητών πλοίων, διευθυντών υπηρεσιών, κρίσιμων κτλ., ώστε κάποια στιγμή να αποκτήσει τη μαζικότητα και την αποτελεσματικότητα που μπορεί να έχει μια κίνηση. Το 69 άρχισε πλέον να αναπτύσσεται η μοίηση των στελεχών, να αυξάνονται τα στελέχη και μάλιστα με ρυθμούς οι οποίοι δεν συμβάδιζαν με τους συνωμοσιολογικούς κανόνες και τα λοιπά, γιατί οι εξωματικοί του γραφικού δεν φημίζονται για τη συνωμοσιολογία τους. Γι' αυτό φτάσαμε και στην αποκάλυψή του στην προδοσία του, γιατί είχαμε πολύ θρύλι για το πώς προδόθηκε το κίνημα. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα σταθώ στους θρύλους και στις υποθέσεις ότι κάποιος άκουσε μια κυρία μητέρα να λέει ο άντρας κάτι τέτοιο. Συζητάνε για κάποιον υπαξιωματικό ο οποίος έχει εξαφανιστεί, λένε, μετά την μεταπολίτευση. Αλλά όλα αυτά είναι φημολογία. Δεν έχει αποδειχθεί κάτι δικαστικά να πει κάποιος ότι έτσι προδόθηκε το κίνημα. Και η πιθανότερη επιδοχή είναι από την υπερβολική επέκταση των μοιήσεων. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στους αρχικούς, ο Παπάς Σέκερης, ο Παπαδόγκωνας, Γκιόκεζας, ήταν ο Παπάς ο οποίος ήταν σαν χαρακτήρας ορμητικός και μπορούσε να μοιήσει, ξέρω εγώ, για τον Πατακό, ας πούμε, να του πει να κάνουμε κίνημα. Και έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο που το βέλος είναι σε μια άσκηση να το εκεί και μαθαίνετε ότι έχει προωθεί το κίνημα. Πώς σας ανακοινώθηκε η απόφαση του Παπά? Ήταν καταρχήν απόφαση μόνο του Παπά, τη συζήτησε με κάποιους? Πώς έγινε η ανακοίνωση, το πλήρωμα και ποιες ήταν οι αντιδράσεις? Το κίνημα ήταν να εκδηλωθεί 22 μεσάνυχτα προς 23 Μαΐου του 1973. Τότε είχε όλους τους κυβερνήτες ως τόλος μοιημένους, όλους τους διευθυντές υπηρεσιών κτλ. Το μόνο πλοίο που ήταν μακράν αυστάθμου τότε, υπήρχαν κι άλλα βέβαια, αλλά μικρότερα, ήταν το Βέλος, το οποίο συμμετείχε σε μια ανατολική δύναμη και είχε διαταχθεί να ασκείται περί την Ιταλία, περί εκεί, στην κεντρική Μεσόγειο. Και ξεκίνησε αυτή η δύναμη από το Ηράκλειο. Εκεί ενώθηκε η δύναμη και είχε απόπλους στις 22 του μηνός. Υπήρχαν κάποια προειδοποιητικά τηλέφωνα στον κυβερνήτη, ο οποίος ήταν μοιημένος, ο ύπαρχος το γνώριζε και δύο ακόμα αξιωματικοί. Όλο το υπόλοιπο καράβι δεν ήξερε τίποτα για κίνημα ναυτικού. Υπήρξαν κάποια προειδοποιητικά τηλέφωνα, αλλά έπρεπε να αποκλέψει κάποια στιγμή το καράβι. Ο Παπάς, από ό,τι γνωρίζω, επειδή κατάλαβε ότι δεν πάει καλά το θέμα, τους πήρε τηλέφωνο πριν να αποκλέψουμε και τους είπε: πάρτε τα καράβια, κατεβείτε τώρα στον άνθρωπο και πάρτε τα, γιατί μας έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν πρόλαβαν βέβαια. Εμείς πήγαμε εμπλό, πλέον δεν είχαμε τρόπο να μάθουμε ειδήσεις, και εντωμεταξύ μπλοκαρίστηκε ο ναύσταθμος και όποιος κατέβαινε κάτω συνελαμβάνονται από τους κινηματίες. Και έτσι δεν μπόρεσε να εκδηλωθεί το κίνημα. Πλέοντας το βέλος της ασκήσης εκεί που κάναμε, 24-25 του μηνός μου φαίνεται, εκεί που τρώγαμε όλοι οι αξιωματικοί στο καρέ, είχαμε πλησιάσει την Ιταλία, είχαμε περάσει το στενό της Μεσίνης και πιάναμε τους ιταλικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Είχε και καλή γραμμή εκεί και μας ενδιέφερε να πούμε. Αλλά ξαφνικά οι καλοί γραμμές εξαφανίστηκαν, έκτακτη είδηση. Έκτακτη είδηση. Και βεβαίως, γιατί είναι και εύκολα τα ιταλικά, όλοι καταλαβαίναμε τι ελέγεται, ότι αξιωματικοί του ναυτικού συνελήφθησαν στην Αθήνα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι πρόκειται για 3 απόστρατους και πολύ λίγους εν ενεργεία αξιωματικούς. Μια κίνηση οπερέτα. Τ' άκουσε και ο Παπάς, έτρωγε μαζί μας. Βάλει στο χέρι στο τραπέζι και λέει: μια μότο, τους πιάσανε, τους τα έλεγα εγώ, δεν με ακούσανε, και πήγε στο δωμάτιό του. Πήγανε και οι μοιημένοι, ο ύπαρχος και ο πρώτος μηχανικός και ακόμα ένας αξιωματικός, ο Μαγκαρίτης ο Σημόπουλος, μαζί του, να συζητήσουν, ενδεχομένως και κανένα δυο άλλοι, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πώς ήταν.
και αποφάσισε ερυπή οφθαλμού, γιατί ο παπάς ήταν αποφασιστικός, τι να κάνει. Την απόφαση του το τι να κάνει θα μας την ανακοίνωνε σε μια γενική κλίση που διέταξε να γίνει στο επίστημο. Εκεί έγινε μια συγκινητική σκηνή, γιατί εμείς οι νεοφόροι είχαμε τελειώσει τη σχολή δοκίμων επί επταετίας. Μπήκαμε το 68, βγήκαμε το 72. Και όλοι, ξέρω εγώ, μεταξύ τους τώρα, ο παπάς είπε στον ύπαρχο, ο ύπαρχος είπε στον άλλον, στον άλλον, συζητούσαν για το κίνημα του ναυτικού και οι συνεοφόροι στην απέξω, καθισμένοι στο καρέ, απομονωμένοι. Και σηκώθηκα εγώ, δεν ξέρω, το ένστικτο του νέου, ας πούμε, μπήκα μέσα στο δωμάτιό του, ήταν μόνος του, κάτι έγραφε και του λέω και η κυβερνήτα, εμάς δεν μας ενημερώνει κανένας, ας πούμε. Και καταλαβαίνω τους λόγους για τους οποίους δεν μας ενημερώνεται, αλλά είμαστε αξιωματικοί του πλοίου και είμαστε πιστοί σε εσάς και ό,τι αποφασίσετε θα το ακολουθήσουμε πιστά. Και σηκώθηκε αυτό το θηρίο και μαγκάλιασε και βούρκωσε, δεν μου είπε κουβέντα, με χτύπησε στην πλάτη, ας πούμε, και βγήκα. Και κάθισε και έγραψε ένα σήμα προς το ΝΑΤΟ, προς τον διοικητή του ΝΑΤΟ που ήταν ο Τούρκος ο διοικητής εκείνη την ώρα. Μην τα παίρνουμε τώρα ότι ήταν ο εχθρός και τα λοιπά. Ναι, ναι. Έτοιμοι είναι να με Τούρκο διοικητή άσκηση και τα λοιπά. 1973 δεν υπήρχαν ούτε ήμια, ούτε κρίζες ζώνες, ούτε τίποτα. Και πήρε το εισαγωγικό του ΝΑΤΟ που λέει πιστή στη δημοκρατία και στην ελευθερία και τα τέτοια και λέει με βάση αυτές τις αρχές εγώ φεύγω από τη δύναμη του ΝΑΤΟ για να υπερασπιστώ τους συναδέλφους μου που αυτή τη στιγμή βασανίζονται, γιατί όλο το ναυτικό ήταν στο κίνημα του ναυτικού και τα λοιπά, και το εκπέμπει. Και μάλιστα το εκπέμπει και από τον ασύρματο μέσω του ράδιο Ρώμα στην εμπορική συχνότητα, εκτός από τις στρατιωτικές συχνότητες, δίνοντας το όνομα ενός πλοίου του Βαρδινογιάννη. Μάλιστα. Γιατί ήταν φίλος με τον Νίκο, ναι, του Βαρδινογιάννη, ναι, ναι. Και γιατί του έλεγε πού θα το χρεώσω το ράδιο Ρώμα, ας πούμε. Και δεν ήθελε να πει το βέλος και λέει, δεν θυμάμαι πιο Μαριάννα, Βαρδινογιάννη, δεν θυμάμαι, όχι Μαριάννα, κάτι άλλο ήταν, Βαρδινογιάννη πάντως. Ναι. Και διατάσσει το πλοίο να στρέψει, να πάρει πορεία προς την Ιταλία, προς τις ακτές της Ιταλίας, δεν ξέραμε ακόμα πού θα πάμε, και διατάσσει κλίση στο επίστημο, γενική κλίση. Μαζεύτηκε όλος ο κόσμος πίσω και βγήκε ο παπάς, μας κοίταζε στα μάτια όλους, ας πούμε, λέει αυτή τη στιγμή συνάδελφοι του ναυτικού βασανίζονται στα αποδρόμια της ΕΣΑ και τα λοιπά, η Χούντα λέει ότι ήταν μια δράκα μετριέται στα δάκτυλα του ενός χεριού. Σας πληροφορώ ότι ήταν όλο το ναυτικό, γιατί είμαι από τους προτεργάτες και κάποιος πρέπει να αποκαλύψει την αλήθεια. Γι' αυτό παίρνω την απόφαση, εγώ θα βγω στην Ιταλία να ζητήσω πολιτικό άσυλο και να πάω στην Κοπενχάγη που ήταν τον Ιούνιο η σύνοδος του ΝΑΤΟ να τους αποκαλύψω την πραγματικότητα. Ζήτω το έθνος, ζήτω το ναυτικό, ζήτω, φύγαν καπέλα, φύγαν αυτά, σύσσωμο το πλήρωμα, ζήτω. Και επικρατεί ένα πανηγύρι στο καράβι. Φύγανε ερυπή οφθαλμού ό,τι θηρεοί υπήρχαν με το πουλί, με τον γκαιόμενο φαντάρο. Μάλιστα ένας εκεί που βούλιαζε ένα κάδρο, λέει, 7 χρόνια στο καράβι δεν έμαθες μπάνιο, ρε Παλιόπουλο, ας πούμε. Θέλω να πω αυτό. Ενθουσιασμό. Δεν υπήρχε παλωμάρα ή φόβο. Όχι, ενθουσιασμό. Ναι. Και αν δείτε τις φωτογραφίες της εποχής, είναι όλο το πλήρωμα στην Πρίμη, ας πούμε, εκεί και χαιρετάει τους φωτογράφους και τους αυτούς για την επόμενη μέρα, ας πούμε. Δεν ήταν, ξέρω, κάποιο πλοίο απομονωμένο, φοβισμένο και τέτοια με το πλήρωμά του. Βεβαίως η απώλεια του παπά για το πλήρωμα προκάλεσε πολλά συναισθήματα. Δηλαδή να πει ο παπάς ότι φεύγει από το καράβι. Λειτουργούν κάποιοι μηχανισμοί οι οποίοι όταν χάνεις έναν ηγέτη τέτοιο, το πρώτος μηχανισμός είναι αισθάνεσαι την ανασφάλεια. Τι θα γίνω χωρίς αυτόν, και γυρνώντας πίσω, ας πούμε, αν πει κάποιος ότι πανηγύριζα, τι θα μου κάνουν. Και το δεύτερο είναι
και κυριότερο, ότι πού πάει, ποιος θα τον προστατεύει, όπως οφείλω εγώ, ο πιστός του σύντροφος, να το κάνω. Και ξεκίνησαν τα αιτήματα να ακολουθήσουν τον κυβερνήτη. Πηγαίναν στον ύπαρχο, πηγαίναν στους αξιωματικούς, ναύτες, υπαξιωματικοί, αξιωματικοί, ποιος θέλει να ακολουθήσει τον κυβερνήτη. Αρχίσαμε και γράφαμε ονόματα στο καρέ σε ένα χαρτί. Το ένα χαρτί έγινε δύο, το δύο γίναν τέσσερα, ήταν 280 άτομα πλήρωμα. Στον αριθμό 180 μπήκε ο παπάς μέσα στο καρέ, βλέπει το χαρτί, λέει είστε με τα καλά σας, θα παραδώσουμε το πλοίο, το παρατήσουμε στην Ιταλία ας πούμε. Οι παντρεμένοι θα γυρίσουν πίσω, να μην ταλαιπωρηθούν οι οικογένειές τους. Οι στρατευμένοι θα γυρίσουν όλοι πίσω, γιατί θα διασκορπιστούν σε όλη την Ελλάδα και αυτό που είδαν θα ωφελήσει περισσότερο να το περιγράψουν από το να βγουν έξω και να μην ξέρουν τα παιδιά πότε θα γυρίσουν. Με τιμάει που θέλει το πλήρωμα να με ακολουθήσει. Ας έρθουν λίγοι μικροί που να μπορούν να αποκατασταθούν, να βρουν και κάποια δουλειά έξω και δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις. Δέχομαι να έρθουν σβήσε, γράψε, μείναμε 30 από τους 180. 6 σημεοφόροι και 24 υπαξιωματικοί. Και ένας ο παπάς 31. Γίναμε αργότερα 32 γιατί κοπάνησε ένας αρχικελευστής από έναν αρκαλευτικό που ήταν στη Γένοβα και ήρθε και μας βρήκε στη Ρώμη. Ο Κώστας ο Κωστάκης και είπε θέλω να μείνω μαζί σας και έμεινε μαζί μας. Δεύτερο συγκινητικό ήταν ότι όλοι ήμασταν μόνιμοι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί και την τελευταία στιγμή εμφανίζεται πρότακτος ναύτης Γιώργος Ματζάνας ένστολος με τη στολή επιθεωρήσεως και λέει αν δεν με πάρετε θα πέσω στη θάλασσα και θα έρθω κολυμπώντεζα. Και την τελευταία στιγμή τον πήρε ο παπάς μαζί του. Αυτά ήταν συγκινητικά. Είχατε γράψει ένα συγκινητικό κείμενο από χαιρετό στον κυβερνήτη σας. Και επειδή στην ιστορία πάντα τα πρόσωπα παίζουν νομίζω πρωταγωνιστικό ρόλο. Σαφώς. Η προσωπικότητα του παπά ήταν αυτή που οδήγησε στην ιστορία του Βέλους. Έτσι, δηλαδή. Ναι, η προσωπικότητα του παπά σαφώς ήταν η ηγετική μορφή και δεν έχουμε ηγέτες. Ο παπάς ήταν στην πράξη η θεωρία του ηγέτη. Ο παπάς δεν ήταν κανένας υπεράνθρωπος, δηλαδή δεν είναι ένας μυθοποιημένος, δεν τον μυθοποιούμε αυτή τη στιγμή σαν άνθρωπο τον παπά, είχε και τις αδυναμίες του και τις δυνατότητές του. Ήταν όμως άνθρωπος πρωτόγωνα αυθεντικός, δεν κρυβόταν, ποτέ δεν σε πρόσβαλε. Θύμωνε μαζί σου, έβλεπες το θυμό του. Ήταν ικανοποιημένος, έβλεπες ένα χαμόγελο σαν παιδιού, σαν ευχαριστημένου παιδιού ας πούμε στο πρόσωπό του. Ήταν θαλασσινός, δεν κυκλοφορούσε αίμα πάνω του, ήταν θάλασσα μέσα του. Από 5 χρονών ήταν με τον πατέρα τον εμπροκαπετάνιο στα καράβια και το όνειρό του ήταν να γίνει κυβερνήτης σε αντιτροπιλικό. Δηλαδή είναι από αυτούς τους τυχερούς ανθρώπους κατά Πλάτωνα που λένε ότι αν η τύχη αγαθή είναι να ασχοληθείς στη ζωή σου επαγγελματικά με το ταλέντο σου. Λοιπόν, αυτό ήταν 100% στον παπά. Στη θάλασσα, στη Μουνάτσα ήταν ένας βαριεστημένος άνθρωπος κτλ. Μόλις φρέσκαρο καιρός, ήταν σε διέγερση, όχι με την κακή έννοια, σε διέγερση, ας πούμε, το απολάμβανε. Το να κουμαντάρει το πλοίο, να το χειρίζεται κόντρα στη φύση, να διδάσκει, αυτό ήταν το μεγάλο του ατού. Δηλαδή, καταλαβαίναμε ότι μας περνούσε συνεχώς δοκιμασίες να μας κάνει ναύτες. Δυσκολίες, μας άφηνε στη γέφυρα. Ήταν ηγέτης. Ήταν ηγέτης. Με μια λέξη. Ηγέτης. Και το ηγέτης. Και το διενέπνευσε ένα πλήρωμα 200 και ατόμων που είπατε, στο οποίο περιλαμβάνονταν άνθρωποι, όπως είπαμε, κάποιες ιδεολογικές τάξεις, κάποιες ιδεολογίες. Και όμως τον ακολούθησαν. Ακριβώς. Αυτό είναι ο ηγέτης. Ακριβώς. Τους ενέπνευσε. Ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο το ψάχνουμε μονίμως. Σπάνια το βρίσκουμε. Ναι. Μία περίπτωση λοιπόν ήταν του παπά. Ναι. Και γι' αυτό χαρακτήρισα, ίσως και λίγο υπερβολικά, όπως μου είπατε, λαμπρή σελίδα της ιστορίας. Γιατί νομίζω ότι αυτή η ιστορία έδειξε το προφίλ του ενός αξιωματικού που όλοι αναζητούμε. Ενός αξιωματικού ο οποίος παίρνει αποφάσεις και κυρίως θα αποδεικνύει με τις αποφάσεις του ότι είναι δίπλα σε αυτό που λέμε λαός. Δεν είναι έναντι στο λαό. Νομίζω ότι η ιστορία του παπά, του Βέλους, του κινήματος, η δική σας ιστορία αυτό ακριβώς απέδειξε. Ναι, και εγώ δεν θέλω όμως, δηλαδή λένε, ξέρω εγώ, ο Παύλος Κουντουριώτης. Ανεπανάληπτος. Δεν είναι ανεπανάληπτος. Δηλαδή έχουμε ένα πρότυπο ανθρώπων τους οποίους
τους βάζουμε στο πάνθεο των ηρώων, ας πούμε, και δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι μπορούμε να τους πλησιάσουμε. Γιατί όταν τον βγάζεις από το δικό σου επίπεδο πάντα και τον έχεις μυθοποιημένο, λες τώρα υπάρχει άλλος εξωματικός του ναυτικού σαν τον Κουντουριώτη. Υπήρχαν. Υπήρχαν. Στις περιστάσεις, στις συγκυρίες, αναδεικνύεται ο ηγέτης, αναδεικνύεται ο αποφασιστικός, αναδεικνύεται ο παπάς. Γιατί πολλοί προσπαθούν να τον σκιάσουν τον παπά, ικανοί άνθρωποι. Γιατί αυτούς οι συγκυρίες δεν τους φώτισαν. Ναι. Δεν τους βοήθησαν να αναδειχθούν. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο παπάς δημιούργησε πιστούς νεοτέρους του, ας πούμε. Εάν δεν αποδεχθούν οι νεότεροι αυτοί την πίστη αυτή που ένιωσαν προς τον παπά, δηλαδή να πούν ναι, ήμουν, ξέρω εγώ, στο πλήρωμα του παπά. Ο παπάς ήταν ο ηγέτης, εγώ ήμουν ένα από τα στελέχη του. Δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρουμε εμείς τα στελέχη, όταν θα φτάσουμε στο επίπεδο του παπά, να έχουμε πιστούς πάλι νεότερους, όπως είχε ο παπάς. Πρέπει να το αποδεχτούμε, πρέπει αυτό το εγώ, δεν χωράει στο πλοίο. Ναι. Δεν χωράει σε αυτό τον πολιτισμό του πλοίου. Και αυτό που πέτασε το καπέλο τον κονξιασμό πήρε μια μεγάλη απόφαση. Σαφώς. Στιγμή, έτσι. Σαφώς. Όλο το πλήρωμα πέταξε τα καπέλα του από ενθουσιασμό. Ο καθένας χωριστά, αλλά ό,τι όλοι μαζί χωριστά, πήρε μια πολύ μεγάλη απόφαση ζωή ουσιαστικά. Εκεί βλέπουμε τον πολιτισμό που περιγράψαμε προηγουμένως, δηλαδή τις συνθήκες με τις οποίες συμβιώνει αυτή η κοινωνία, με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, όπου δημιουργείται στο τέλος μια τέτοια σύμπνοια. Ενεργεί η κοινωνία σαν ένα. Εδώ τώρα αρκετές δεκαετίες, αν μην πω εκατονταετίες, ας πούμε, στο δυτικό πολιτισμό, μιλάμε μόνο για ατομικά δικαιώματα. Δεν υπάρχει πουθενά κοινωνικό δικαίωμα. Ναι. Μόνο σε ένα καράβι, έλεγα στην ομιλία μου, ας πούμε, διαφωνεί κάποιος με τον τρόπο λειτουργίας. Μπορεί να βάλει βόμβα στο μηχανοστάσιο την ώρα που ταξιδεύει το καράβι. Δεν τη βάζει, γιατί ξέρει ότι θα βουλιάξει το καράβι, θα πάει και αυτός μαζί. Έχει κάτι που το συγκρατεί. Μπορεί να πει κλείνω το δεξί κατάστρωμα, δεν περνάει κανένας. Μέχρι που να ικανοποιηθώ, ας πούμε. Ξέρει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι, ναι, το καράβι. Το νιώθει, το βλέπει, ας πούμε. Μπορεί να κατεβάσει τους ηλεκτρικούς διακόπτες, ας πούμε, να κόψει τον ηλεκτρισμό στο καράβι την ώρα που ταξιδεύει. Θα πάει και αυτός μαζί. Δηλαδή θέλω να πω ότι δημιουργείται στην κοινωνία αυτή μια συνειδητή. Μία συνειδητοποίηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων σου όμως. Αν δεν μεταΐσεις. Νομίζω εξηγείται με τον καλύτερο τρόπο αυτό που πολλοί αναρωτιούνται γιατί το πολεμικό ναυτικό ήταν πάντα πιο δημοκρατικό, να το πω έτσι. Το εξηγήσατε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και απλό. Ναι, γιατί λένε σιγά να πούμε. Ο καπετάνιος είναι απόλυτος άρχοντας. Είναι ολοκληρωτικό το καθεστώς. Δεν υπάρχει κανένας άλλος, ας πούμε. Ο καπετάνιος είναι μεν απόλυτος άρχοντας, αλλά και αυτός από το πλαίσιο της κοινωνίας του είναι υποχρεωμένος. Ο πιδαλιούχος να είναι ταϊσμένος, κοιμισμένος, να έχει το ηθικό του, να διασκεδάζει την ψυχαγωγία του, την αγωγή της ψυχής του δηλαδή κτλ. Γιατί αλλιώς αν κοιμηθεί ο πιδαλιούχος και ο ανώτατος άρχον θα αναδειχθεί στον πάτο της θάλασσας μαζί με τον πιδαλιούχο. Δηλαδή το σύστημα, ναι, δεν είναι ολοκληρωτικό, είναι ολοκληρωτικά δημοκρατικό. Τώρα περιγράψαμε ένα αξιωματικό, τον Νίκο Παπά, αλλά και όλο το πλήρωμά του, αξιωματικούς και ναύτες, οι οποίοι έχουν το προφίλ του αξιωματικού που σέβεται τη στολή του, τα γαλόνια του, τη δημοκρατία. Λοιπόν. Αυτό το πρότυπο του Έλληνα αξιωματικού που νομίζω ότι ο κάθε Έλληνας πολίτης επιθυμεί να έχει, πού χάθηκε στη μεταπολίτευση? Στη μεταπολίτευση χάθηκε από τις αδυναμίες του πολιτικού συστήματος που προϋπήρχε της Χούντας, το οποίο έμεινε άθικτο και επανήλθε αναβαπτισμένο ως αντιστασιακό, δημοκρατικό, με όλους αυτούς οι οποίοι εξαγοράσανε τους αγώνες των νέων, ιδιωτελώς βεβαίως, ας πούμε, για να πιάσουν μια θέση. Και μάλιστα στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης είδαμε κάτι εκπληκτικά πράγματα, αριστερούς στη δεξιά, δεξιούς στην αριστερά, ανακατεμένες οι τράπουλες, ας πούμε, οι οποίες μπέρδεψαν και τον λαό και περάσαμε σε μια εποχή όπου οι ιδεολογίες παίζανε για πολύ μικρή μειονότητα πληθυσμού ρόλο και η υπόλοιπη κοινωνία να ζει με το αμήνεστε περί πάρτης της κοινων χρήμαση επιθόμενη. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Δεν μπορέσαμε να
προστατεύσουμε την κοινωνική συνοχή. Πολύ μεγάλος ατομισμός, πολύ μεγάλα ολισθήματα ιδιωτελή, με αποτέλεσμα να έρθουμε πάλι στην ίδια κατάσταση του 65, 63, 62, 61, όπου ο κόσμος διερρύγνει τα ημάτια του για το φαύλο πολιτικό καθεστώς και η κυρία Βλάχου έλεγε που είναι ένας λοχίας να μας σώσει. Αυτά ισχύουν σήμερα και βλέπουμε να αυξάνεται το ποσοστό της Χρυσής Αυγής και όποιος μου λέει γιατί αποδέχτηκε η κοινωνία τη Χούντα τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, τον παραπέμπω στη σημερινή κατάσταση να μου εξηγήσει γιατί αποδέχεται η κοινωνία τα εξαγγέλματα της Χρυσής Αυγής. Βλέπετε πολλές ομοιότητες με την δεκαετία του 60 που εργάσατε σήμερα? Η ιστορία επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται σε πολύ χειρότερη έκδοση. Δηλαδή δεν υπάρχει συμφωνία. Βλέπετε πολλώνονται ας πούμε τα δύο κόμματα τα μεγάλα. Ό,τι και να κάνει το ένα κόμμα είναι προδοτικό για το άλλο κόμμα. Ό,τι και να πει το δεύτερο κόμμα είναι απαράδεκτο για το πρώτο κόμμα. Μηδενίζουν τα πάντα δηλαδή. Δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει αυτό που λέτε έχει βάση, έχει τέτοιο, να το δούμε, να το κάνουμε. Λέω εγώ καλημέρα, μου λέει ο κύριος Καρβουνόπουλος, την είδε στην καλημέρα, συννεφιά έχει ας πούμε. Με αυτές τις συνθήκες τις πολιτικές του συστήματος, με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μπει μέσα στο κοινοβούλιο, όχι μόνο της Χρυσής Αυγής, γιατί έχει υποβαθμιστεί η συμπεριφορά, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα κτλ. Και από τη δεξιά και από την αριστερά, για να μην διαμαρτύρονται και οι χρυσαυγίτες ότι αυτούς μόνο καταλογίζω, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά το σύστημα. Και πρέπει να αλλάξει ριζικά το σύστημα όταν, αφού συνειδητοποιήσουν οι πολίτες, όλοι οι πολίτες, τις υποχρεώσεις τους και όχι τα δικαιώματά τους. Πρώτα τις υποχρεώσεις τους. Να υποθέσω ότι συμφωνείτε απόλυτα με αυτούς που λένε ότι η κρίση είναι κυρίως κοινωνική και όχι οικονομική. Σαφώς. Σαφώς. Ήρθε η οικονομική απλώς και έβαλε φωτιά στην κοινωνική κρίση, ας πούμε. Δηλαδή, σαν βενζίνη, να πούμε, στο πρόβλημα της φωτιάς της κοινωνικής κρίσης. Αλλά εγώ θα ήθελα, παραδείγματος χάρη, βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αντικειμενικά από την πλειονότητα του κόσμου, λένε μιλάει σωστά. Βγαίνουν και κριτικάρουν την πραγματική κατάσταση, το ότι η οικονομία μας είναι έτσι, έπρεπε να γίνει αυτό, έπρεπε να γίνει το άλλο, είτε φιλοσοφικά, είτε καθαρά τεχνοκρατικά. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το ως ευπαρέστητε της πλειονότητας του ελληνικού λαού, ας συνεννοηθούν μεταξύ τους. Αυτό θα είναι ένα καινούργιο βέλος στη σημερινή μας εποχή. Ας συνεννοηθούν μεταξύ τους να προτείνουν τη διέξοδο. Τη διέξοδο και την πολιτική με συντακτικές συνελεύσεις. Δεν ξέρω τι θα σκεφτούν, αλλά πρέπει μία ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι κάθε μέρα τους βλέπουμε στην τηλεόραση, από τους σοβαρούς αναλυτές της κατάστασης, να σταματήσουν να αναλύουν και να προτείνουν ομαδικά κάτι. Μια διέξοδο, κάτι. Δηλαδή, ο κ. Κοντογιώργης δεν αμαρτία να συνεργαστεί με τον κύριο Γιαναρά, ας πούμε, γιατί ενδεχομένως ιδεολογικά είναι αλλού ή αυτό ή εκείνο. Λένε σωστά πράγματα. Λέω δύο ονόματα παραδείγματος χάρη τώρα, τα οποία ισχύουν όμως, ότι λένε πράγματα τα οποία αγγίζουν πολύ κόσμο. Ο κ. Καζάκος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου βγαίνει, αναλύει την οικονομία. Ας μαζευτούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάπου. Δηλαδή, αν ζούσε ο καπετάνιος τώρα, θα έλεγα να ξανανεβαίνουμε στο βέλος και να τους πάρουμε όλους αυτούς και να τους πούμε, ελάτε εδώ. Και πέστε μας τι να κάνουμε. Επειδή σας ρώτησα πριν που χάθηκε στη μεταπολίτευση ο αξιωματικός με το προφίλ ενός Νίκου Παπά. Δεν χάθηκα όμως. Εγώ θα σας πω ότι δεν χάθηκε. Δεν αφορά και το χώρο των ενόπλων δυνάμεων. Βεβαίως, σαν πολίτες. Μπορούν πιο άνετα να μιλήσουν, σαν αλλά και πιο ενεργεία. Γιατί ο κόσμος, είναι επικίνδυνη κουβέντα αυτή που γίνεται βέβαια, στρέφει το βλέμμα του προς τις ενόπλες δυνάμεις, τις οποίες εμπιστεύεται ακόμα. Βέβαια, υπάρχει αυτή η πλευρά των ακραίων πολιτών που τη στρέφει για άλλους λόγους, είναι διάφοροι νοσταλγοί, δεν ξέρω αν είναι πολλοί ή λίγοι, θα δούμε. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι βλέπουν τις ενόπλες δυνάμεις θεσμό σταθερότητας και περιμένουν να ακούσουν. Δεν είναι νοσταλγοί, κύριε Καρβουνόπουλε. Κάποιοι, όχι όλοι. Ναι, οι περισσότεροι δεν είναι νοσταλγοί. Ναι. Οι περισσότεροι είναι άνθρωποι
οι οποίοι όπως οι κάτοικοι του Αγίου Παντελεήμονα αισθάνονται ανασφαλείς. Σωστό. Όπως ο μαγαζάτορας στη Γλυφάδα αισθάνεται ανασφαλής και παίρνει δύο μπράβους. Λοιπόν, αυτή είναι η νοοτροπία. Μπραβοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή, οι ένοπλες δυνάμεις, η δουλειά τους δεν είναι να επέμβουν με τα όπλα που κρατάνε. Ο κάθε αξιωματικός είναι απλός πολίτης. Μπορεί να συμμετέχει δημοκρατικά σε οποιαδήποτε κίνηση νομίζει ότι μπορεί να βοηθήσει την κοινωνία και την πατρίδα. Απαγορεύεται να σηκώσει το όπλο εναντίον συμπολίτη του που τον θεωρεί κατά την κρίση του εχθρό. Αυτό είναι απαράβατος νόμος. Δηλαδή, μην μπραβοποιούμε τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν πρέπει να τις μπραβοποιούμε. Να απαιτήσουμε και από τους ένστολους πολίτες να διαβάσουν και αυτοί το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος που λέει τις υποχρεώσεις των πολιτών για την προστασία του Συντάγματος και για την προστασία της δημοκρατίας και της πατρίδας και να συμμετέχουν μαζί με τους άλλους πολίτες που συμμετέχουν και το ξέρω ότι συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή. Αλλά ας ενωθούμε επιτέλους. Ας βγουν μερικά γκισέμια μπροστά, γιατί χωρίς ηγετικές φυσιογνωμίες, από την πολιτική ζωή μιλάω, δεν πρόκειται ποτέ να βλέπετε 150 πατριωτικές κινήσεις όλου του φάσματος του ιδεολογικού, όλοι πετάνε και μια πατρίδα μέσα σήμερα, δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, ενώ κοινά συμφέροντα έχουν και, κοινές αρχές και ιδέες προωθούν. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, να ενωθούν και αυτό είναι που εκμεταλλεύεται και το πολιτικό σύστημα και ζει και βασιλεύει με το 27% των εγγεγραμμένων. Και το πολιτικό σύστημα, θα μπορούσα να πω ότι κατόρθωσε στη μεταπολίτευση να σας βάλει στη γωνία. Τι εννοώ, βγήκε πριν λίγους μήνες και μίλησε ο κ. Σουστίδης, ενώ ήταν ενεργή ακόμα. Έπεσε όλο το σύστημα να το φάει. Ακόμα και εσείς πολλές φορές οι δημόσιες τοποθετήσεις σας δέχεστε επιθέσεις. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα σαν να φοβόταν αυτό το χώρο των ενόπλων δυνάμεων και προσπάθησε και κατάφερε νομίζω να το βάλει στη γωνία, έτσι. Όχι, μην λέτε ότι φοβόταν, γιατί δεν φοβόταν καθόλου το σύστημα. Η Χούντα εξυπηρέτησε το πολιτικό σύστημα. Είπαμε ότι ήταν ο κόσμος αηδιασμένος από το πολιτικό σύστημα και με τα Χούντας βγήκανε με τα κεριά στους δρόμους και τους υποδεχτήκανε αναβαπτισμένους. Λοιπόν, επομένως δεν νομίζω ότι φοβούνται τίποτα. Δεν φοβούνται τον λόγο σας. Δεν μιλάω μόνο για εσάς. Το να βγει ένας αξιωματικός και να μιλήσει με τον δικό σας τρόπο είναι ίσως πιο αποτελεσματικό ακόμα και από τις συγκεντρώσεις που έκανε στρατιωτική. Αυτό είναι να φοβάται το πολιτικό σύστημα. Κοιτάξτε να δείτε. Το πολιτικό σύστημα δεν φοβάται. Φοβάται μην αποκαλυφθούν οι ενοχές του. Μην αποκαλυφθεί ότι η Χούντα ήταν ένας οργανωμένος αμυντικός σχεδιασμός, ένας μηχανισμός, ο οποίος ενεργοποιήθηκε την κατάλληλη στιγμή που κρίνανε έξωθεν. Και το χρέωσαν μόνο στις ένοπλες δυνάμεις. Ενώ είχαν πρωθυπουργό δικαστικό, τους όρκησε βασιλιάς, τους όρκησε παπάς, γενικώς η ακαδημία δούλευε, οι εφημερίδες δούλευαν, τα πανεπιστήμια δούλευαν, όλες οι κοινωνικές και κρατικές λειτουργίες, μη στρατιωτικές, δούλευαν. Είτε με την ανοχή, είτε με τη συνεργασία των θεσμικών φορέων. Επομένως, κάποιοι έπρεπε να απαλλαγούν από το βάρος αυτή των ευθυνών και έπρεπε να βρεθεί το μαύρο πρόβατο. Βρέθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις να είναι το μαύρο πρόβατο που θα κουβαλάνε το σταυρό της Χούντας σε ΣΑΗ. Γιατί όταν βγαίνει ο υπουργός και λέει, ξέρω εγώ, πραξικόπημα εν έτη 2012, φοβόμαστε για πραξικόπημα. Φοβόμαστε για πραξικόπημα και μετά κάνουμε τους πραξικοπηματίες υπουργούς. Λοιπόν, ξεπερνάει τα όρια της φεδρότητας και φτάνει στη γελιότητα, φτάνει ξέρω εγώ στο αλλά αποκαλυπτική η κίνηση του πώς στοχοποιούμε και κάνουμε μαύρο πρόβατο κάποιον άλλον για να μην φαίνεται η δικιά μας αδυναμία. Και ήταν συστηματική αυτή η διαδικασία για να απαξιωθούν οι ένοπλες δυνάμεις. Ακούω ακόμα και τώρα η Χούντα διπλασίασε τους μισθούς των στρατιωτικών. Οι στρατιωτικοί πεινούσαν το 1967, όντως τους διπλασίασε τους μισθούς η Χούντα, όπως χάρισε και τα χρέη των αγροτών και ακόμα και τώρα, ας πούμε, λένε οι αγρότες, εμένα ο Παπαδόπουλος μέσωσε, ας πούμε. Του έχω το εικόνισμα στο καντήλι και του ανάβω το καντήλι κάθε μέρα. Δεν έσωσε τη χώρα, βέβαια, αλλά βάσω. Ναι, δεν έσωσε τη χώρα, έσωσε τον παππού μου όμως, που του χάρισε το 260 χιλιάρικα της αγροτικής, ας πούμε. Τότε ήταν πολλά λεφτά τα 260 χιλιάρικα. Λοιπόν. Δεν μπορώ να δεχτώ συνεχώς
να μειώνονται κοινωνικο-οικονομικά. Φτάσαμε στο σημερινό επίπεδο να είμαστε χειρότερα από ό,τι ήταν πριν από το 67 τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο που σας εκδικούνται πλέον. Νομίζω, δηλαδή οι περικοπές που έχετε υποστεί, όχι, όλοι πλέον το αποδέχονται ότι είναι τραγικές. Δεν το κάνουν συνειδητά. Το κάνουν γιατί έχουν, πώς να σας πω, την άνεση να το κάνουν, επειδή εμείς δεν μπορούμε ούτε να απεργήσουν. Στρατιωτικούς, δεν μπορούμε να, απεργήσουμε εμείς. Δεν μπορούμε να πούμε, ξέρω εγώ, σαν τους δικαστικούς, ούτε αυτοί επιτρέπεται να απεργούν. Να βαφτίσουμε το κρέας ψάρι, ας πούμε, και να πούμε απέχω. Πάω φουντάρω στη Μύκονο και δεν συμμετέχω στην άσκηση 12 με 4, απέχω. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να το πει ο στρατιωτικός. Δεν μπορεί να κάνει απεργία. Έχει γαλουχηθεί έτσι που δεν μπορεί να βγει στον δρόμο. Τι να κλείσει τον δρόμο. Ποιον δρόμο να κλείσουμε. Δεν έχουμε ούτε τρακτέρ, ούτε τίποτα, ούτε αυτό. Που δεν διανοείται καν ο στρατιωτικός να κλείσει τον δρόμο, ας πούμε. Με τον πολιτισμό που σας είπα προηγουμένως. Σαφώς υπήρξαν επίοικοι, σαφώς υπήρξαν βασανιστές. Σαφώς υπήρξαν όμως και αξιωματικοί που στήριξαν τη δικτατορία βάσει αρχών και αξιών, αγνών. Οι οποίοι πίστεψαν σε αυτό, σε αυτό που εξαγγελόταν επιφανειακά, όπως πιστεύουν και οι πιστοί οπαδοί, οι φανατικοί οπαδοί ενός κόμματος, ας πούμε, ότι δεν θα κόψουμε άλλους μισθούς και συντάξεις, και μετά από 6 μήνες έρχεται το μαχαίρι και κόβονται οι μισθοί και συντάξεις και νιώθουμε απογοητευμένοι. Δεν κατηγορώ την πλειονότητα των ανθρώπων που στήριξαν τη δικτατορία ένστολοι, γιατί πηγαίνανε με αρχές και αξίες. Κατηγορώ τους επίορκους, κατηγορώ τους σκανδαλοθύρες εκεί, τους διάφορους που μου λένε δεν υπήρχαν σκάνδαλα επί επταετίας. Συνήθως αυτά τα λένε νεότεροι, οι οποίοι δεν ζήσανε στην επταετία, ας πούμε. Αν ψάξουν λίγο στα αρχεία των εφημερίδων θα ανακαλύψουν αρκετά σκάνδαλα, ας πούμε, και εκείνη την εποχή. Και εκείνη την εποχή δεν φαινόντουσαν κιόλας τα σκάνδαλα, γιατί όλα γινόντουσαν υπό τη σκέπη και την απειλή και την τέτοια. Σήμερα κατηγορείτε κάποιον για το επίπεδο που έχουν φτάσει στις ενόπλες δυνάμεις? Δεν μπορώ να κατηγορήσω ότι κάτι γίνεται σκόπιμα. Κατηγορώ για ανικανότητα. Λέω ότι δεν έχουν σκύψει το κεφάλι, δεν εμπιστεύονται, αυτό είναι το χαρακτηριστικό, δεν εμπιστεύονται τα επιτελεία τους, τους διαλέγουν οι ίδιοι και δεν τους εμπιστεύονται. Δηλαδή, όταν τους απαξιώνεις, ας πούμε, όταν γίνεις υπουργός Εθνικής Άμυνας και στην πρώτη συνεδρίαση λες είστε αυτιστικοί. Αφαιρώ στον κύριο Βενιζέλο, ναι. Λοιπόν, ή όταν είσαι υπουργός Εθνικής Άμυνας και λες, ξέρω εγώ, πάτε να κάνετε πραξικόπημα και σας αποστρατεύω τώρα όλους, ας πούμε, και τέτοια. Και σκέφτομαι, ας πούμε, και λέω συγκυριακά, βρεθήκαν οι προηγούμενοι αρχηγοί, ο κύριος Χριστίδης και ο Κώστας ο Μαζαράκης, Κωνσταντίνος ο Μαζαράκης ενιαίαν, αρχηγοί στο ναυτικό, Αγέν και ΑΣ. Ξέρουν αυτοί που τους κρίνανε ανίκανους μετά από 9 μήνες, γιατί τους προάγαγαν τότε και γιατί τους αποστρατεύσανε? Ξέρουν τι ακαδημαϊκή μόρφωση έχουν, τι επαγγελματική μόρφωση έχουν? Δεν νομίζω ότι ασχοληθεί κανένα, για να σα το πω έτσι πολύ ομά. Ο κ. Πιστήτης αποστρατεύτηκε επειδή μίλησε δημοσίως. Μα και εγώ, και εγώ το σέβομαι αυτό και το ξέρω. Το ξέρω. Απλώς λέω ότι για ποιος φταίει και σε τι να το αποδώσω. Το αποδίδω στο ότι δεν υπάρχουν στην πολιτική ηγέτες τύπου Παπά. Στο ναυτικό θα βρείτε ηγέτες τύπου Παπά και μέσα στο κίνημα του ναυτικού. Θα ξεχάσω κάποια ονόματα, ας πούμε, αλλά εάν βρισκόταν και κάποιο άλλο πλοίο, το πλοίο του Γκιόκεζα, ξέρω εγώ, το πλοίο του Μάλιαρη, πάλι το πλήρωμα το ίδιο θα έκανε. Δηλαδή δεν ήταν άνθρωποι που μόνο ο Παπάς τράβαγε τον κόσμο του. Έτσι κι αλλιώς και στη μεταπολίτευση, οι μόνες περιπτώσεις παρετήσεων που έτσι τρανταχτές ήταν το ναυτικό. Ο κύριος Δεμέστιχας, ο Θεοδωρουλάκης. Σωστά. Πάντα το ναυτικό είχε έτσι. Ο Καπέτος, ναι. Γενικώς, αλλά βλέπετε το σύστημα μπορεί και τα διαχειρίζεται αυτά. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Στους δεν έχει, μιλίζει, νομίζω. Δεν έχει την επικοινωνιακή δυνατότητα ο Μακαρίτης ο Θεοδωρουλάκης, ας πούμε, να περάσει την πραγματική άποψή του, ας πούμε, το τι έγινε, το τι συζητήθηκε, το τι μιλήθηκε. Δεν το επιτρέπει και ο πολιτισμός. Και βγαίνουν οι διάφορες εφημερίδες, βγαίνουν οι καλοθελητές συνάδελφοί σας που εξυπηρετούν τα διάφορα πολιτικά συμφέροντα, ας πούμε, και ανάλογα με τα πολιτικά συμφέροντα ρίχνουν τη λάσπη τους στο Θεοδωρουλάκη, στον οποιοδήποτε Θεοδωρουλάκη, ας πούμε, και τελειώνει η υπόθεση.
Ναι. Ισυχάζει. Γίνεται και με τους το πλήθος. Δύο ναυάρχους που αναφέρεται, το κύριο Ξύδη και τον Μαζαρέκη. Βεβαίως. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, προχθές έδωσαν μια τηλεοπτική συνέλευση στο Sky. Αυτά που υπόθηκαν είναι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα έχει ξεσπάσει άλλος. Το να λέει ο τελευταίος αρχηγός τόλου ότι δεν κάνουμε ούτε το 1 τέταρτο των ασκήσεων που πρέπει να κάνουμε. Και όμως βλέπετε ότι το πολιτικό σύστημα επιλέγει αυτό που σας είπα. Στούρθω καμιλίζω. Κάνω ό,τι δεν ακούω. Και αν τύχει κάτι στραβό, θα δούμε τι θα γίνει. Το πολιτικό σύστημα δεν καταλαβαίνει. Τι σημαίνει να μην κάνει 1 τέταρτο των ασκήσεων. Κάνουμε οικονομία. Κάποιος δε της αντιπολίτευσης είπε, ξέρω εγώ, ότι θα βρούμε τα λεφτά, θα κόψουμε όλους τους εξοπλισμούς και τον ρώτησαν. Και τι θα κάνουμε τους απέναντι. Ναι, ποιος εξοπλισμός, λέω εγώ, πρώτη ερώτηση. Λέει, θα το ρισκάρουμε. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, με αυτή την νοοτροπία μπορούμε, ξέρω, να κλείσουμε και τα σχολεία. Γιατί να έχουμε αμόρφωτα παιδιά, να ρισκάρουμε την κοινωνία, τι θα γίνει, ας πούμε. Δεν ξέρω, έχουμε φτηνίνει πολύ τη ζωή μας. Έχουμε φτηνίνει πολύ την πολιτική μας. Αυτοί οι άνθρωποι, λέτε, θα γινόταν σάλος. Θυμάμαι και στην Αμερική έγινε, ξέρω, το τελευταίο που μίλησε κάποιος που ήταν στο Αφγανιστάν, που ήταν και τον... που είπε, ξέρω εγώ, κακώς κάνουμε έτσι, αλλιώς... Ο αρχηγός του στρατού είπε ότι ναι, τις περικοπές που γίνονται δεν έχουν πρόβλημα. Και τον αποστρατεύσαμε κι αυτό. Λοιπόν, γίνονται κι αλλού αυτά τα πράγματα. Αλλά πρέπει να σταματήσουν αυτά κάποια στιγμή. Να γίνουν αξιοκρατικά τα πράγματα. Να έχουν εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Έχω ένα ανάτυπο από το 1909 που γινόταν κάποιος αναδιοργάνωση του ναυτικού και έγραφε ένας ναύαρχος Φουκαράς εκεί αναφορά επί των προτάσεων ενός Γάλλου ναυάρχου που είχαμε φέρει για σύμβουλο. Λοιπόν, και αφού τον πέρναγε γενναίες 14 τεκμηριωμένα, γιατί όλα τα λεφτά του δανείου που θα παίρναμε ο Γάλλος υπονάβαρχος ήθελε να τα πάρουμε σε γαλλικά υποβρύχια που ήταν τα πρώτα που κυκλοφορούσαν τότε και δεν καταδιόντουσαν. Τα υποβρύχια μας κυνηγάνε πάντα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ενώ ο ναύαρχος έλεγε πάρτε 4 θορυκτά με τα ίδια λεφτά, ας πούμε, γράφει ο Φουκαράς. Δυστυχώς οι υπουργοί επί των ναυτικών που διαιτώνται στην πλατεία του Κλαθμόνος, εκεί ήταν το Υπουργείο Ναυτικών, αντί να ασχολούνται και να εμπιστεύονται τους Έλληνες αξιωματικούς να εισηγούνται για την αναβάθμιση του στόλου κτλ. Κτλ. Φέρνουν ξένους και πέραν αυτού το μόνο με το οποίο ασχολούνται είναι οι διορισμοί εργατών στους ναυστάθμους και η προώθηση της σάπιας γραφειοκρατίας. Σαν να γιορτάσει σήμερα δηλαδή. Ναι, πέστε μου τώρα εσείς. Τι έχει αλλάξει τίποτα. Τι έχει αλλάξει. Σε αυτό με το όλες τις προσπάθειες, δηλαδή με όλη την καλή πίστη που μπορεί να έχει κανένας και για τον κύριο Μπεγλίτη, τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο... ας μου πούνε τι έχει αλλάξει. Τίποτα. Είστε αισιόδοξος ότι μπορούμε να βρούμε έναν παπά και να κάνουμε ένα βέλος, ό,τι και αν σημαίνει αυτό το βέλος, που θα αποτελέσει μια σπίθα ανάκαμψης κοινωνικής πρώτα απ' όλα. Όχι, δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα βρούμε ένα και δεν θέλω να βρεθεί ένα βέλος αν το πάρουμε στη στρατιωτική του πλευρά. Όχι, δεν εννοώ στρατιωτική. Λοιπόν, πολιτικά σας είπα, κοινωνικά σας είπα ποιο θα ήταν το βέλος. Το βέλος θα ήταν να μαζευτούν αυτοί οι άνθρωποι σοφοί που βγαίνουν και τους ακούμε και μας απελπίζουν ακόμα περισσότερο γιατί τα λένε σωστά. Και μας δείχνουν ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο αν δεν αλλάξουν ορισμένα πράγματα. Ας μαζευτούν αυτοί. Αυτή θα είναι η κίνηση του βέλους. Ας μπουν σε ένα κοινό πολιτισμό, σε κοινούς κανόνες οργάνωσης και αρχών και αξιών και ας βγάλουν οδηγίες στις ναυτιλωμένες. Πρέπει να γίνει αυτό. Τότε θα κατεβεί 1,5 εκατομμύριο κόσμο στον δρόμο. Τώρα πώς να κατεβεί. Αναζητούμε αυτό που περιγράψατε, αν πρέπει να βάλουμε ένα τίτλο, την πλωτή δημοκρατία που εσείς είχατε την ευτυχία να ζήσετε. Ακριβώς. Για πολλά χρόνια. Μα κύριε Καρβουνόπουλε, Ελλάδα δεν είναι ο Τιτανικός, είπα στην ομιλία μου. Είναι η Τριήρης, είναι η Ευαγγελίστρια, το Καΐκι, είναι ο Θαλής ο Μιλήσιος, όποια είναι εκεί πέρα κάτω. Είναι ο Αβέροφ, είναι το Βέλος, είναι το Λέσβος, το μόνο πλοίο που πολέμησε στην Κύπρο και δεν το έχουμε πουθενά και θα έπρεπε να το έχουμε. Και 3.000 χρόνια η Ελλάδα στη θάλασσα ζει ελεύθερη. Τα περισσότερα από αυτά στη στεριά σκλαβωμένη. Ας αναρωτηθούμε γιατί, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ το βλέπω σαν διέξοδο να γυρίσουμε το βλέμμα. Πώς είναι οργανωμένο αυτό το ρημάδι, το πλοίο που είναι αγκυροβολημένο έξω στο Φάληρο Ραμπού, το οποιοδήποτε εμπορικό πλοίο. Μήπως πάρουμε στοιχεία
και καταφέρουμε και τα περάσουμε και να σταματήσουν τα παιδιά μας να πηγαίνουν στα πέταλα των γηπέδων, να φτιάξουμε 10 ναυτικές ακαδημίες στο μέτωπο του Φαλήρου, να τα βάλουμε μέσα στα σκαφάκια να γίνουν καλοί πολίτες. Αυτό είναι μια πρόταση στο αδιέξοδο το οποίο νιώθουμε όλοι μας. Κύριε Κοντζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη τιμή που ήρθατε στο studio των Alert. Θα τα ξαναπούμε, θα μας δοθούν και άλλες ευκαιρίες, γιατί ο λόγος σας ενδιαφέρει πολύ κόσμο, πέρα από την ιστορία του Βέλους. Έχετε πολιτική σκέψη και το έχετε αποδείξει. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Καρμινίδη. Καλό κουράγιο. Γιατί όπως όλοι από εσάς, περνάτε κι εσείς τις γενικές δυσκολίες, έτσι, μην το ξεχνάμε. Αλλά μου είναι αδιανόητο να θέτουμε σαν προτεραιότητα το οικονομικό, ενώ παίζεται η τύχη της πατρίδας μας. Σε αυτό έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αυτά για σήμερα. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στη 1.